Δύο αριστούχους έχω κοντά μου. Είναι ο Μανώλης Κωστάκης που συγκέντρωσε 19.160 μόρια και η Ελένη Ρουβάκη που συγκέντρωσε 19.000 μόρια. Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μία κοπιαστική προσπάθεια που ολοκληρώθηκε με χαμόγελα. Να δούμε λίγο τις βαθμολογικές επιδόσεις αναλυτικά. Ναι. Μανώλη. Λοιπόν, εγώ έγραψα στη φυσική 19,8. Στη χημεία 19,8, στα μαθηματικά 19,4 και στην έκθεση 17. Ελένη. Εγώ στην έκθεση 17,2, στη βιολογία 19,6, στη χημεία 19,6 και στη φυσική 19. Είχατε την αίσθηση, αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, ότι τα είχατε πάει όντως τόσο καλά ή είχατε αμφιβολίες? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά μόλις τελείωνα κάθε μάθημα πήγαινα στο φροντιστήριο στο ορόσημο και τσέκαρα πώς την επίδοσή μου. Όσα θυμόμουν τουλάχιστον. Και εντάξει, ήμουν σίγουρος ότι τα έχω πάει καλά. Τώρα, πόσο καλά δεν μπορείς να είσαι 100% ποτέ σίγουρος. Ελένη, το ίδιο ισχύει και για σένα, ακόμα και σε μαθήματα που καταγράφηκε πανολεθρία, όπως. Ναι, όπως στη φυσική. Στην αρχή, όταν βγαίναμε από τα μαθήματα μετά που γράψαμε, ειδικά στη φυσική, υπήρχε λίγο ένας πανικός, γιατί κανείς δεν ήξερε πώς θα πήγε με τα συγκεκριμένα θέματα. Αλλά μετά που πήγαμε και μιλήσαμε με τους καθηγητές στα φροντιστήρια στο Ρώσιμο, στο δικό μας, καθίσυχασαν τα πράγματα, γιατί μιλήσαμε με τους καθηγητές και μας είπαν πώς έχουμε πάει πάνω κάτω. Οπότε ήταν λίγο αναμενόμενες οι βαθμολογίες. Αγαπημένο μάθημα είχες που το διάβαζες έτσι με μεγαλύτερη ευχαρίστηση? Μ' άρεσαν όλα τα μαθήματα. Η βιολογία ίσως και η φυσική μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχα θέμα. Μανώλη. Και εγώ είμαι πιο πολύ φυσική μαθηματικά, οπότε αυτά. Η έκθεση σίγουρα δεν θα ήταν. Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλατε και η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα μυστικά δεν υπάρχουν. Έτσι, μην γελιόμαστε. Το συστηματικό διάβασμα είναι αυτό που θα αποδώσει στο τέλος. Είναι η βάση όλων. Θέλω να μου πείτε τι στερηθήκατε περισσότερο όλη αυτή τη χρονιά της πολύ σκληρής προσπάθειας. Αν στερηθήκατε κάτι, Ελένη. Δεν στερήθηκα πάρα πολλά. Προσπαθούσα να είχα ισορροπήσει το πρόγραμμά μου ώστε να έβγαινε διάβασμα, αλλά να είχα και χρόνο για ξεκούραση και για τον εαυτό μου. Νομίζω αυτό περισσότερο με βοήθησε, που μπορούσα να ξεκουράζομαι ενδιάμεσα από αρκετές ώρες διαβάσματος μεταξύ των μερών. Δεν νομίζω ότι στερήθηκα κάτι. Ίσως θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με τον αθλητισμό όπως πιο παλιά, αλλά εντάξει, δεν με ενόχλησε τόσο. Ποιο άθλημα? Πιο παλιά ασχολιόμουν με τη συγχρονισμένη κολύμβηση. Πολύ ωραία. Μανώλη, εσύ? Εγώ πιστεύω ότι για να πετύχεις τις Πανελλήνιες είναι σημαντικό να έχεις αυτόν τον έλεγχο στο πρόγραμμά σου. Δηλαδή, okay, το διάβασμα είναι σημαντικό για να πας ψηλά, αλλά για να μην αγχωθείς στο τέλος και τα λοιπά, πρέπει να έχεις σίγουρα κάποια διαλύματα. Και οι δύο ήμασταν στο 11ο στη θεατρική ομάδα. Οπότε είχαμε σίγουρα αυτό το διάλειμμα στις πρόβες. Εγώ έκανα καράτε μέχρι και πριν αρχίσουμε τις Πανελλήνιες. Ναι, αυτό. Έπρεπε να έχει σίγουρα κάποια διαλύματα, γιατί αλλιώς το πολύ διάβασμα σε κουράζει ψυχολογικά πάρα πολύ και μετά δεν μπορείς να αποδώσεις, ακόμα και άμα θες. Έτσι είναι. Λοιπόν, η στόχευσή σας ποια είναι? Εγώ θέλω να πάω Αθήνα στο Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο, μηχανολόγος μηχανικός. Γιατί? Και, πιο πολύ σκεφτόμουν επειδή μου αρέσουν η φυσική και τα μαθηματικά, ποιες είναι οι καλές επιλογές. Και είχα το μηχανολόγος μηχανικός, επειδή πάει και πιο πολύ προς τη φυσική που μου αρέσει πολύ. Επέλεξα αυτό. Τώρα η πόλη δεν με ενδιαφέρει φουλ, δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά αφού κατάφερα Αθήνα, γιατί όχι. Ελένη, εσύ? Εγώ στοχεύω ιατρική εδώ στο Ηράκλειο, όνειρο από παιδί, οπότε. Είχες κάποιο ερέθισμα και ταυτόχρονα κάποιο παράδειγμα μέσα από την οικογένειά σου? Όχι, είμαι η πρώτη που στοχεύει προς ιατρική, οπότε. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου περιγράψετε εντάχει μια τυπική ημέρα σας. Από τη χρονιά που προηγήθηκε. Δηλαδή, μετά το σχολείο, ήταν πολλές ώρες που ακολουθούσαν στο φροντιστήριο και πόσες ώρες διαβάζατε? Προσωπικά, στο φροντιστήριο ήταν συνήθως κάπου στις 3 με 4 ώρες, εκτός τα Σαββατοκύριακα. Μετά το σχολείο, εγώ θα γυρνούσα, θα είχα διαβάσει ή πιο πριν. Έτσι κι αλλιώς στο Ρώσιμο δεν έβαζαν τόσες πολλές ασκήσεις ώστε να μην μπορείς να το βάλεις στο πρόγραμμά σου. Οπότε ήμουν διαβασμένος ή τελείωνα κάτι τότε, κυρίως για ξεκούραση το μεσημέρι. Πήγαινα στο φροντιστήριο, έκανα τις ώρες μου, μετά γύρναγα, έκανα ένα μικρό διαλυματάκι, σίγουρα διάβαζα, έκανα τις ασκήσεις, στο τέλος άμα δεν έκανα και καμία, δεν το λάμβαναν τόσο πολύ υπόψη τους, ευτυχώς τα πήγαινα καλά, και μετά πάλι από την αρχή.
Και κάπως έτσι φαντάζομαι ότι κυλούσε και η δική σου καθημερινότητα. Ναι, εγώ προσπαθούσα περισσότερο μετά το σχολείο να έχω μία ώρα τουλάχιστον ξεκούραση να ηρεμήσω. Και μετά, με ό,τι μου είχε μείνει από τις ασκήσεις που μας είχαν βάλει στο φροντιστήριο, θα τις τελείωνα εκεί και μετά θα πήγαινα να ακολουθήσω το μάθημα. Θέλω να μου πείτε, αν είχατε απομυθοποιήσει εξ αρχής αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών στο μυαλό σας ή αν μπήκατε σε αυτή την κούρσα με άγχος, γιατί λέμε διαρκώς ότι είναι μία στρεσογόνα διαδικασία. Και ισχύει αυτό. Αλλά δεν ξέρω πώς το βιώσατε εσείς, Ελένη. Εγώ προσωπικά, από τον αθλητισμό μέσα, δηλαδή είχα μάθει να χειρίζουμε λίγο το άγχος μου, οπότε το είδα λίγο πιο ήρεμα. Σαν πρόκληση δηλαδή, περισσότερο. Ναι, περισσότερο, ναι. Γιατί, εντάξει, έχουμε κάνει και άλλες εξετάσεις και οι Πανελλήνιες, καθορίζουν ένα σημαντικό κομμάτι του μέλλον μας, για το μέλλον μας. Οπότε έχει ένα βαθμό πιο τσιμπημένο στο πόσο σημαντικό είναι σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά μετά που μπήκα στην αίθουσα, μετά το πρώτο μάθημα, την έκθεση και βγήκα, δηλαδή όλο αυτό ο μύθος, όλο αυτό το άγχος δεν ήταν τίποτα εν τέλει, οπότε ήταν πιο χαλαρά το πήρα μετά στα μαθήματα. Μανώλη. Εγώ, επειδή έχω και τρεις μεγαλύτερες αδελφές, πάντα υπήρχε ο μύθος στην αρχή, σίγουρα στη Δευτέρα Λυκείου, σου λέγανε τώρα μπαίνει καλοκαίρι, έχει τα θερινά, πώς θα διαχειρίζεσαι το χρόνο σου κτλ. Αλλά είχα μια προετοιμασία ότι, OK, ναι, είναι δύσκολο, αλλά άμα προσπαθείς και το διαχειριστείς σωστά, δεν είναι κάτι τόσο wow. Και βέβαια είναι μεγάλος άθλος όλο αυτό με τις Πανελλήνιες, ειδικότερα έτσι όπως το έχουν φτιάξει και τα μαθήματα, αλλά OK, πιστεύω ότι το έχω διαχειρίστηκα σωστά, ώστε να έχω το περισσότερο άγχος που έχω. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που θεωρείς ότι έχεις να δώσεις στα παιδιά που τώρα θα μπουν στην τρίτη ηλικίου και θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά? Το σημαντικότερο είναι να προσπαθήσεις όσο περισσότερο να μειώσεις το άγχος, πιστεύω. Δηλαδή, γιατί έχω και πολλούς φίλους που έχουν πρόβλημα με το άγχος τώρα μικρότερους, μπαίνουν τώρα τρίτη ηλικίου, μου λένε αγχώνομαι. Πρέπει να, όσο να μπορείς να κάνεις πράγματα που να σε ξαναγχώνουν μέσα στη μέρα, γιατί στο τέλος μπορεί να σου βγει αυτό και να πηγαίνεις για κάτι πολύ ψηλά και να φοχάζεις για αυτή τη βλακία, ότι και καλά αγχώθηκα. Ελένη. Ναι, αυτός ο λίγος χρόνος μεταξύ των ημερών για ξεκούραση και λίγο χρόνο για τον εαυτό μας είναι πολύ σημαντικό και για τη διαχείριση του άγχους, αλλά και για τη χαλάρωση λίγο, να ξεθυμάνουν λίγο από τα μαθήματα όλο αυτό ο ψυχολογικός φόρτος που έχουν κάθε μέρα. Οπότε βοηθάει σίγουρα πάρα πολύ. Τα όνειρά σου για το μέλλον, έτσι, πώς φαντάζεσαι ότι θα κυλήσουν τα επόμενα χρόνια, αν σκέφτεσαι να ακολουθήσεις και σε δεύτερη φάση τη διαδρομή προς το εξωτερικό? Σίγουρα κάποια στιγμή θα βρεθώ κι εγώ για λίγο καιρό στο εξωτερικό, μεταπτυχιακά και τέτοια, οπότε δεν το φοβάμαι να το τολμήσω να βγω εκτός Ελλάδας. Οπότε, ναι, με βλέπω δηλαδή σε λίγα χρόνια στο εξωτερικό, σε καμιά άλλη χώρα. Μανώλη. Δεν το έχω πολύ σκεφτεί, άμα θέλω να πάω. Σίγουρα είναι μια ωραία λύση να πάω στο εξωτερικό. Καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι καλοί μαθητές ή τα μυαλά φεύγουν. Αλλά δεν το έχω σκεφτεί, ειλικρινά δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ. Είναι μια καλή επιλογή. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Μπράβο σας για αυτή την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα. Να σας χαίρονται οι γονείς σας. Είστε πολύ γλυκά παιδιά και τα δύο. Και να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε επίσης.